φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού στο νησί μας, όπου έκαναν την εμφάνισή τους τα πρωτοβρόχια σε αρκετές περιοχές, με φόντο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσσεως έως και 8 μποφόρ, οι οποίοι ενισχύονται από τις βραδινές ώρες. Με βροχές, έστω και σαν πρωτοβρόχια και χωρίς ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα. Καλό είναι, μακάρι να μας ρίξει λίγη βροχή, που το έχουμε ανάγκη. Φέτος είχαμε βάρει καλοκαίρι, αρκετά ζεσταθήκαμε, να έρθει και ο χειμώνας. Σας αρέσει αυτό το σκηνικό του καιρού σήμερα? Ναι, πάρα πολύ. Αναπνέομαι. Τέλος τα μπάνια. Τέλος τα μπάνια. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων έχει προκληθεί υψηλός κυματισμός στις βόρειες παράκτιες ζώνες του νησιού, ενώ λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων τα πλοία της γραμμής θα παραμείνουν το βράδυ δεμένα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Καθημερινά πρέπει να απολαμβάνουμε τη μέρα μας. Ο καιρός πραγματικά σήμερα δεν είναι καλοκαιρινός, είναι φθινοπορεινός. Τα μπάνια για εσάς τελείωσαν? Όχι, δεν τελειώνουν ποτέ τα μπάνια. Τυχαίνει τουλάχιστον 100 μέρες το χρόνο να είμαι στη θάλασσα. Καλό χειμώνα, παιδιά. Εντάξει, καιρός ήταν, με χειμωνιάζει. Τι να πω. Τελειώσαν τα μπάνια? Δεν έκανα. 5-6 δουλειές, οικογένεια μεγάλη. Εν τω μεταξύ, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς βρίσκεται το νησί μας. Έχουμε 140 πυροζεστικά οχήματα σε διασπορά σε όλη την Κρήτη, περιπολούν στην ενδοχώρα της Κρήτης, περίπου 60 πυροζεστικά οχήματα σε σχέση με χθες. Εκτός αυτού όμως, περιπολούν και τα ανακριτικά γραφεία της Κρήτης στην ενδοχώρα. Οτιδήποτε διαπιστώνουν θα βεβαιώνεται σε παράβαση. Έκλεισε στους πολίτες να συνεργαστούν και να αποφύγουν τυχόν λάθη και αυτό το Σαββατοκυριακό, το οποίο προβλέπεται δύσκολο, απευθύνει ο Νίκος Λαγουδάκης, ο οποίος παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφορικού προγράμματος την διασπορά των πυροσβεστικών οχημάτων σε όλο το νησί. Η μετάδοση είναι σε real time χρόνο μέσω αυτού του προγράμματος δορυφορικού που έχουμε. Και βλέπουμε την κίνηση, την ταχύτητα των οχημάτων. Σήμερα στην ενδοχώρα μπορεί να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ και παραπάνω. Αύριο λοιπόν θα είναι μια πολύ πιο δύσκολη μέρα. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε από τους συμπολίτες μας τη συνεργασία τους, όπως έχουμε συνεργαστεί όλη την αντιπυρική περίοδο, να αποφύγουμε τα χειρότερα. Με 9 και 10 μποφόρ αέρα η υπηρεσία μας δυσκολεύεται εξαιρετικά να ελέγξει μια δασική πυρκαγιά. Αύριο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα έως 20 βαθμούς Κελσίου για τις παράκτιες ζώνες, ενώ στα ορεινά θα πέσει κάτω από 15 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Σάββατο αναμένεται ότι γενικότερα η εικόνα του καιρού θα είναι πιο βελτιωμένη. Θα υπάρχουν με νεφώσεις, αλλά δεν περιμένουμε πλέον φαινόμενα και από το μεσημέρι και μετά φαίνεται ότι η ηλιοφάνεια θα είναι και επικρατέστερη. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, αρκετά ενισχυμένοι με την έντασή τους και πάλι να φτάνει στα 5 με 6, τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στα νότια, σε δυτικές και ανατολικές περιοχές του νησιού. Την Κυριακή εξασθενούν οι βόρειοι άνεμοι, ενώ από Δευτέρα βελτιώνεται περαιτέρω το σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και πάλι σε λίγο υψηλότερα επίπεδα, σύμφωνα με τον Μανώλη Λέκα.